Άνοιξε από τη Δευτέρα 4 Μαΐου η ηλεκτρονική φόρμα του μουσικού σχολείου που δέχεται τις αιτήσει των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου. Οι αιτήσει θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 29 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Από 4 Μαΐου όμως δεχόμαστε αιτήσει για τα παιδιά, τα τελειόφυτα, τα εκτάκια των δημοτικών όλου του νομού Σερών που επιθυμούν να έρθουν στο Μουσικό Σχολείο, στο Μουσικό Γυμνάσιο. Οι αιτήσει ε, γίνονται ηλεκτρονικά μόνο φέτο, λόγω τη ιδιάζουσα κατάσταση, σε διεύθυνση ηλεκτρονική που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, στην ιστοσελίδα τη Δευτεροβάθμια και σε όλα ε, τα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα τη Πρωτοβάθμια. Έχουν αποσταλεί ενημερωτικά φυλάδια στα δημοτικά, στου διευθυντέ με εντολή να τα προωθήσουν στους μαθητές της 6ης Δημοτικού. Οι αιτήσει λοιπόν γίνονται από 4 Μαΐου έως και 29 Μαΐου στις 2 η ώρα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι γονεί και οι δαιμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχή σε αίτηση που θα βρουν στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ηλεκτρονικά, με ένα πάτημα πάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ανοίγει μία φόρμα ο γονιός, ο κηδεμόνας, γράφει όλα τα στοιχεία του παιδιού. Εμείς παραλαμβάνουμε την αίτηση και σε ένα λογικό διάστημα του στέλνουμε αριθμό πρωτοκόλλου. Η διαδικασία είναι απλή και μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το μουσικό σχολείο ακόμα και παιδιά που δεν γνωρίζουν μουσική. Ένας μαθητής που θέλει να φοιτήσει στο μουσικό δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει ήδη μουσική. Αρκεί να αγαπάει τη μουσική και να έχει αίσθηση ε, τη μουσική. Να έχει δηλαδή αυτό που λέμε μουσική αντίληψη. Δηλαδή, μπορεί να έρθει μαθητή που να μην γνωρίζει ούτε μία νότα. Είμαστε σε δινή θέση γιατί επειδή κλείσαμε απότομα και ξαφνικά. Ε, και στο διάστημα που κλείσαμε δεν είχαμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τα δημοτικά όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο ένας καθηγητής των γενικών μαθημάτων και ένας της μουσικής εκπαίδευσης περνάει από τα δημοτικά τουλάχιστον της πόλης των Σερών, ενημερώνει τους μαθητές της τη τάξη τι είναι το μουσικό σχολείο, γιατί παρόλο που νομίζουμε ότι γνωρίζουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι είναι ένα κανονικό σχολείο, γενικό σχολείο. Δεν κάνει κανεί μόνο μουσικά μαθήματα, η ΣΕΣΑ κάνει όλα τα μαθήματα που υπάρχουν σε ένα γενικό γυμνάσιο και μουσικά μαθήματα.